τώρα μου συμβαίνει. Πρέπει να σας πω γιατί θα τρελάθω. Ξέρω ότι είναι λάθος, μα δεν ξέρω πως το έπαθα αυτό. Ερωτευμένο ζω για το κορίτσι αυτό. Του φίλου μου η μικρή μ' άνοιξε πληγή. Δεν ξέρω πλέον τι να κάνω. Δεν θα πρέπει να το μάθουνε κι οι δυο. Πρέπει να ξεχάσω το βλέμμα της αυτό που με κάνε τρελό. Και τώρα προσπαθώ για να βρω μια άλλη να αγαπώ. Σε κανένα να μην ανήκει. Να φύγουνε οι εντύψεις λίγο να χαρώ. Σε κανένα να μην ανήκει. Να φύγουνε οι εντύψεις λίγο να χαρώ. Πάμε! Ευχαριστούμε που μας φτιάξατε τη διάθεση. Ευχαριστούμε που κάνατε την Κρητική Επιτροπή να χορέψει. Ευχαριστούμε που υπάρχετε. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λάκη Τζορτανέλη. Θα έρθω και εκεί σε αυτή την ευχάριστη έκπληξη που είχατε. Πες μου λίγο κάτι, Μαρκό. Ναι, ναι. Πώς ήξερε ότι θα πείτε αυτό το τραγούδι και τσάπ εμφανίστηκε στην πρόβα? Ο Λάκης Τζορτανέλη τα μυρίζεται όλα αυτά. Σου λέει τέτοιο υπέροχο σόου με τόσο φοβερά τραγούδια. Θα έχει και το δικό μου μέσα. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή και θα έκανε... το πει και ο Μάρκος. Ναι, εντάξει. Νομίζω τέτοια ερμηνεία θα μπορούσε να την ξαναδεί ο Λάκης Τζορτανέλη. Mm-hmm. Και πραγματικά ήταν μεγάλη έκπληξη που ήρθε στο στούντιο. Ίσως μένει εκεί κοντά και μ' άκουσα τραγουδάω. Και σου λέει κάτσε να πάω, μπας και το πει καλά, μπας και το μάθει. Με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί πραγματικά σου λέω σαν δασκάλα η Στέλλα και είναι καλή. Ο Λάκης είναι Τζορτανέλη. Οπότε είναι φοβερός. Πραγματικά μου δύο πραγματάκια τρία και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Ρούλα, όχι, τρία μου είπε. Τρία μου είπε. Όχι μόνο με βοήθησε. Όχι, άλλε για τη βαθμολογία. Οκ. Okay. Okay, Ρούλα, συγγνώμη, μιλάμε τα παιδιά. Ναι, παρακαλώ. Εντάξει, παιδιά. Όλη η παλέτα επάνω σου. Πράσινο, κίτρινο. Όλα τα χρώματα. Ναι, και να πω ότι στο τραγούδι παίζει από πίσω η ορχήστρα των χρωμάτων. Και πρώτη φορά στο σόου αυτό για να με συνοδεύσει. Μάλιστα. Στέλλα, επίσης και εσύ το χρώμα, πολύ ωραίο. Και ακούσαμε και τη φωνή της σήμερα, έτσι. Την ακούσατε τη φωνή και Ρούλα. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Την άκουσα τη φωνή της, άκουσα και σένα και διασκέδασα και χόρεψα τόσο πολύ. Και ξεσηκώθηκα από αυτή την καρέκλα με όλη αυτή τη ζέστη που υπάρχει. Και πραγματικά με έκανες να νιώσω ότι τι ωραία που έχουμε το Σεφερλί στο σόου και μας κάνει και διασκεδάζουμε και χορεύουμε και περνάμε καλά. Είμαστε τυχεροί. Είπα. Εμένα μου λέει ο κόσμος, γιατί σας λένε τόσο ωραία λόγια και μετά σας βάζουν αυτούς τους βαθμούς. Λέω τώρα, τι μας λέει ο κόσμος. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Τι να απαντήσω, να, εδώ είναι η κάμερα, σου απάντα. Να απαντήσω εγώ. Δεν τους αρέσει η βαθμολογία που σου βάζουν. Όχι εσύ μόνο, είπα όλη η επιτροπή, δεν είπα εσύ. Έχουνε πρόβλημα με τη βαθμολογία. Κάτσε γιατί βάλαμε καλή να την αλλάξουμε. Όχι, εντάξει, δεν είναι.
Απλά δεν έχω να πω. Γιώργος, αν θέλει να πει κάτι γι' αυτό, Γιώργο, για την βαθμολογία. Κάποιος πρέπει να. Έριξε ένα μπαλάκι ο Μάρκος. Κάποιος πρέπει να το χτυπήσει. Είναι πίσω. Αυτό που σου είπα. Εγώ δεν θέλω να τσακωθώ με τον Μάρκο. Εγώ είναι, αυτό που σου, είναι αυτό που σου είπα την προηγούμενη φορά, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπει η κριτική επιτροπή. Αυτό που είπα το εννοούσα την προηγούμενη φορά. Εάν δεν είχε να κάνει μόνο με το τραγούδι, δεν θα έπρεπε και δεν θα μπορούσες να είσαι εδώ γιατί είσαι εκτός συναγωνισμού. Αλλά όσο έχει να κάνει με το τραγούδι, πρέπει και εσύ να βάλεις τα δυνατά σου σε αυτό το κομμάτι, γιατί στο υπόλοιπο έτσι κι αλλιώς μας παρασύρεις με το που εμφανίζεσαι. Επί σκηνής, έχει τελειώσει το θέμα. Είσαι συναγώνιστος. Μα το είπε καλά και το λαϊκό, και αυτό το έβρε κρατερέ μου καλά το τραγούδι, το αγόρι. Νάς και πήρες το. Νάς και πήρες το λόγο όμως, πες μας. Το είπε καλά. Αυτή τη φορά λοιπόν, εγώ αυτό που χάρηκα σε σένα και βιάζεσαι. Είναι ότι αντιστάθηκες στο να το διακομωδείς με το μοναδικό τρόπο που μπορείς να το κάνεις με 15.000 τρόπους το δευτερόλεπτο. Και αυτό μέτρησε υπέρ σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω ότι... Και άφησες και τη συγγνώμη, άφησες και τη Στέλλα επιτέλους να μπορέσει να τραγουδήσει να με την υπέροχη φωνή της. Να πω ότι ο κόσμος για αυτό που είπα πριν μου είπε μόνο για τη Ρούλα και τον Γιώργο τον Θεοφάνο. Εντάξει. Για σένα. Εντάξει. Μου είπαν ο κρατερός πραγματικά το παιδί. Ρούλα, τι κρατάς. Ρούλα, τι κρατάς. Κρατάει την βαθμολογία του Γιώργου. Κρατάει την βαθμολογία. Την αλλάξει. Δεν την έχει δώσει ακόμη. Όχι. Τώρα θα τη δώσουμε. Αν δεν την γράφετε όλοι στο ίδιο χαρτί. Ναι, το ίδιο, αλλά εντάξει, να σου πω. Παρέσυρε τώρα ο Μάρκος. Καταλαβαίνω. Ρούλα, αναποδογύρισε το απλά. Να γίνει 9. Να γίνει 9. Δεν σε συμφέρει να τον αποδογυρίσω. Α, ναι. Δεν σε συμφέρει. Α, ναι. Γιώργο, για πες μας. Θα πούμε κάτι άλλο. Ναι, Γιώργο, να πούμε κάτι άλλο. Δηλαδή, να κάνουμε τον παρουσιαστή. Να μην γελάσουμε λίγο, να μην μιλήσουμε. Μας έχει φάει να πούμε και κάτι άλλο. Νομίζω το πιο δυνατό σου σημείο είναι το τίναγμα της Φράτζας. Αυτό. Αυτό το τίναγμα είναι τρομερό. Τραγούδησες μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω τι το λες του άνθρωπου αυτά τα πράγματα που σου τα λες. Ίσα-ίσα. Αυτό λέω ακριβώς. Ότι τραγούδησες μια χαρά. Τραγούδησες. Αυτό λέω. Το πρόβλημα μας ποιο είναι. Προφανώς θα τον ήθελες με το σοτσάκι της. Όχι, προτιμώ. Το δοκίμασα, δεν μου έκανε. Ίσα-ίσα, προτιμώ. Είσαι ένα καλό Μάρκο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, άρα πάμε στη βαθμολογία. Έχει να τελειώσει, γιατί λίγο δεν μπορώ να σας ψυχολογήσω σήμερα. Έχεις δίκιο, κοριτσάκι.